Για πόσα λοιπόν, λεπτά, για τρία λεπτά. Κύριε, λείπει ο κύριος Καζάκος. Πραγματικά θέλω να... Είναι κάτι ψίχουλα εδώ, μπορείτε να πάρετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Από τη Φραντζόλα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μεταφέρετε στον κύριο Καζάκο τις ευχαριστίες μου. Α, δεν ήσταν εδώ, θα τα πω τώρα. Διότι ο κύριος Καζάκος με την ομιλία του τουλάχιστον μας έδωσε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε εκ νέου τον Κουκουέ ως έναν ιδεολογικό αντίπαλο. Διότι προς στιγμήν παρατηρώντας εκείνη την κυρία που ήρθε από την Εκάλη, που πήρε προφανώς τη Φρατζόλα εκεί από την Τεντοίου του Βενέτη και το Γάλα Δέλτα και είχε αφαιρέσει το αυτοκόλλητο από πάνω για να μην φαίνεται και καλά υποκρισία στο μεγαλείο της, είχα αρχίσει να σκέφτομαι και να λέω δεν μπορεί να γελιοποιηθεί τόσο το Κουκουέ. Δηλαδή, το Κουκουέ είναι ένα κόμμα που ασφαλώς έχουμε τρομερές ιδεολογικές διαφωνίες και. Αλλά είναι ένα κόμμα που είναι, έχει μια συγκροτημένη ιδεολογία, ένα μαρξισμό, έχει κάτι να του πεις. Και ξαφνικά ήρθε η κυρία από την Εκάλη να το εξευτελίσει. Και είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχήμα οξύμωρων και αντιφατικών, ότι αν τι είχα κάνει εγώ αυτό, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη, και είχε έρθει τη Φρατζόλα και το Γάλα εδώ, θα άκουγα το βράδυ τα κανάλια. Ο Μπουμπούκος, ο Γραφικός, τι κάνει. Ήρθε η κυρία Κανέλη εδώ, στο άκρο άντων της γελιότητας, στο άκρο άντων, στο όσο πάει η γελιότητα. Και θα είναι τώρα διάφοροι δημοσιογράφοι το βράδυ και λένε το μεγάλο κοινωνικό μήνυμα της κυρίας Κανέλη που αφού έκανε μια βουτιά στην πισίνα της έρθει στη Βουλή. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Η χώρα έχει χάσει κάθε έννοια σοβαρότητος. Δεν γίνονται αυτά που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε τώρα στο προκείμενο. Οφείλω να απαντήσω στο ιδεολογικό επιχείρημα που έθεσε λοιπόν ο κ. Καζάκος για την κοινοκτημοσύνη. Εμείς διαφωνούμε στον πυρήνα αυτής ιδεολογίας και θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά η ιδεολογική διαφωνία. Ασφαλώς πιστεύουμε ότι δεν έχετε τις λύσεις. Αλλά αυτό είναι τελείως δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι εμείς πιστεύουμε στην έννοια της ιδιοκτησίας. Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να έχουν δικά τους πράγματα. Και ο μόνος τρόπος για να αφαιρέσεις από τους ανθρώπους τα δικά τους πράγματα είναι να τους φάξεις, να τους δέρνεις, να τους στέλνεις στα γκούλαγκ και να κάνεις διάφορα άλλα πράγματα για να τους απαγορεύσεις να εφαρμόσουν τη φυσική τους κίνηση προς το να αποκτούν δικά τους πράγματα. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε ο κ. Καζάκος περί κοινοκτημοσύνης αγνοεί την ίδια την φύση του ανθρώπου, όπως και όλη αυτή η ιδεολογία. Γι' αυτό και όπου προσπάθησαν να εφαρμόσουν αυτή την ιδεολογία, όποιοι και αν προσπάθησαν, είτε ήταν Βιετναμέζοι, Κινέζοι, Ρώσοι, Πολωνοί, Κουβανοί ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουν να την εφαρμόσουν, έσφαξαν κόσμο. Διότι έπρεπε να εφαρμόσουν βία. Διότι αυτό το οποίο πιστεύουν είναι παραφύσιν πράγμα. Δεν πρέπει να υπάρχει. Και έχουμε τώρα, κύριε Υπουργέ, σε εσάς. Δεν θα πω τώρα όλη την κουβέντα που έχει αναπτύξει άριστα ο εισηγητής μας για το θέμα της υπερφορολογήσεως και όλα αυτά. Προφανώς τα ξέρετε και τα καταλαβαίνετε, γιατί κάθε άλλο παρά ανόητος είστε, το αντίθετο, πολύ έξυπνος. Αυτό το οποίο έχει γίνει, και πρέπει να ακούσει ο ελληνικός λαός τι έχει γίνει, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε τον Μάιο του 2010, γιατί τον Μάιο του 2010 ο κόμμας ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Δηλαδή δεν μπορούσε να δανειστεί πια από κανέναν άλλον και αναγκάστηκε να καταφύγει στο μηχανισμό στήριξης για να μην βιώσει ο ελληνικός λαός τις συνέπειες αυτής της χρεοκοπίας, τις άμεσες συνέπειες. Και μπήκαμε σε αυτόν τον μηχανισμό. Τότε, Μάιος του 10, ξέρατε πια εσείς ως κυβέρνηση, άντε μέχρι τότε να πούμε ότι δεν ξέρατε επακριβώς, που δεν είναι αλήθεια. Αλλά από το Μάιο του 10 και μετά ξέρατε ότι αυτή η χώρα δεν έχει φράγκο. Είμαστε τώρα Σεπτέμβριος του 11, 20 μήνες μετά. Και μας λέτε, πρέπει να κλείσουμε οργανισμούς του δημοσίου και να πάμε υπαλλήλους σε εφεδρεία, γιατί υπάρχουν μηχανισμοί στο δημόσιο και οργανισμοί που δεν παράγουν κανένα έργο. Αυτό το είπε ο κύριος Βενιζέλος, που μίλησε μάλιστα για πλεονάζον δυναμικό στο δημόσιο. Και ρωτούμε εμείς, καλά αυτούς τους 20 μήνες τι κάνατε? Δηλαδή, 16. Δηλαδή μας λέτε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε πριν από 16 μήνες και επί 16 μήνες είχατε επιλέξει να πληρώνετε εσείς
οργανισμούς και υπαλλήλους που δεν παράγουν έργο. Για ποιο λόγο? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι αυτούς τους ανθρώπους είχατε διορίσει εσείς και βεβαίως πάντα, πάντα ο πελάτης έχει πάντα δίκιο σε όλα τα μαγαζιά. Από τις εκδόσεις Γεωργιάδη και τον ΑΒ Βασιλόπουλο μέχρι το Πασόκ. Μαγαζί είστε κι εσείς. Λέτε να πάμε κόντρα στον πελάτη μας. Δεν γίνεται. Και για να μην πειράξετε τον πελάτη σας, χαντακώσατε όλη την Ελλάδα. Αυτό έγινε. Και ξέρετε επίσης κύριε Σαχινίδη, ότι όταν έγινε το μεσοπρόθεσμο, που θέλω να υπενθυμίσω στο σώμα, τι ζήσαμε. Η συζήτηση ξεκίνησε 2 Μαρτίου. Μας παρουσίασε ο κ. Παπακωνσταντίνου τότε και εσείς κύριε Σαχινίδη ένα σχέδιο. Σας είπαμε ότι είναι λίγο να είναι 3/4 από κόψιμο δαπανών και 1/4 από φόρους και πρέπει περισσότερο το κόψιμο δαπανών και λιγότεροι φόροι. Περιμέναμε. 15 Μαρτίου το παρουσιάστηκε. 15 Απριλίου το παρουσιάστηκε. Μας είπε καλό Πάσχα ο Πρωθυπουργός. Γυρίζετε από το Πάσχα. Φτάσαμε 15 Ιουνίου. Έγινε ένα σχηματισμός. Δηλαδή, μας πρίξατε το σηκώτη, για να μην μιλήσω για ιδέα, και μας φέρατε ένα πρόγραμμα που αντί να κάνει αυτό που λέγατε εσείς στην αρχή, 3/4 από περικοπή δαπανών και 1/4 από φόρους, μας το φέρατε και ως επιτυχία 50-50. Γιατί? Γιατί την κρίσιμη ώρα που έπρεπε επιτέλους να κάνετε την επιλογή του αν θα δυσαρεστήσετε τον πελάτη ή αν θα χαντακώσετε τη χώρα, ξαναεπιλέξατε να χαντακώσετε τη χώρα βάζοντας μια σειρά από φόρους για να προστατέψετε τον πελάτη. Επειδή όμως τα οικονομικά μεγέθη λόγω της ανικανότητάς σας διαρκώς επιδεινώνονται, τώρα πια δεν φτάνει. Τώρα πια θα αναγκαστείτε και να πειράξετε τον πελάτη και θα έχετε χαντακώσει τη χώρα. Τελικά θα τα κάνετε και τα δύο. Εάν δηλαδή είχατε κάνει τη δουλειά σας, αγαπητέ κύριε Σαχινίδη, 16, 15, 14, 13, 12 μήνες πριν, τώρα η Ελλάδα, αφού θα είχε επί 12 μήνες πολύ μειωμένες δαπάνες, όπως και θα έπρεπε και πρέπει να έχει, θα είχε πάρει μπρος η οικονομία της, δεν θα είχατε φορτώσει την οικονομία με ένα σωρό φόρους, δεν θα είχατε σκοτώσει την οικοδομή που την αποτελειώνετε με το σημερινό φόρο, θα είχε πάρει μπρος η οικονομία και θα μπορούσαμε να ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Άρα αυτό που ζούμε δεν είναι απλώς η οικονομική κρίση της Ελλάδος. Αυτό που ζούμε είναι η ανικανότητα του ΠΑΣΟΚ, η ανικανότητα αυτής της κυβερνήσεως σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση της Ελλάδος. Και κλείνω, θα 30 δευτερόλεπτα, με το μείζον κύριε Υπουργέ και θα την προσοχή σας. Η διασύνδεση της πληρωμής αυτού του φόρου με το ρεύμα, αυτό το συγκεκριμένο, εμείς είμαστε αντίθεση όλο το φόρο, ούτως ή άλλως. Η διασύνδεση όμως της πληρωμής του φόρου με το ρεύμα, τι κάνει? Αφαιρεί από την πολιτική το όποιο στοιχείο της ηθικής της υπεροχής. Μετατρέπεται τον κύριο Φωτόπουλο, κλείνω αμέσως κύριε Πρόεδρε, σε 20 δευτερόλεπτα, μετατρέπεται τον κύριο Φωτόπουλο, δικό σας είναι, εγώ τον συχαίνομαι ως προς πρόσωπο, ως προς αυτό που εκπροσωπεί, όμως τον μετατρέπεται στον λαϊκό ήρωα που θα προασπίσει τους αδυνάτους. Γιατί? Γιατί τι λέτε? Λέτε, σε όλους όσους είμαστε υπόχρεοι σε αυτούς τους φόρους, κάποιοι έχουμε να τον πληρώσουμε, εγώ τον πληρώσω. Παρόλο που διαφωνώ με τον φόρο. Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν. Δεν έχουν αντικειμενικά. Όχι, δεν έχουν και έχουν μαύρα λεφτά. Δεν έχουν γιατί είναι πάμφτωχοι. Και τι λέτε σε αυτόν τον πάμφτωχο? Επειδή κύριε είσαι πάμφτωχος, θα σου κόψω το ρεύμα να πεθάνεις κιόλας. Αυτό του λέτε. Και εκεί φυσικά νομοποιείται και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει δεν πληρώνω και το ΚΚΕ να πει ανυπακοή και άλλα πάνε στα δικαστήρια και να πάει ο Φωτόπουλος και να μην εφαρμόσει τον νόμο και να του λέμε και όλοι μπράβο. Γιατί αυτό που κάνετε αφαιρεί από την πολιτική την ηθική της υπεροχή. Τι πρέπει να κάνετε? Η οφειλία αυτή, αν δεν πληρώνετε, να βεβαιώνεται στην εφορία και να ξεκινάει η διαδικασία εισπράξεώς της όπως για κάθε άλλη οφειλή προς το δημόσιο. Οπότε αυτός που έχει μαύρα λεφτά θα πληρώσει γιατί δεν θέλει να μπλέξει με την εφορία. Αυτός που έχει λεφτά θα πληρώσει γιατί δεν θέλει να γίνει ρεζίλη. Αλλά αυτός που δεν έχει λεφτά στα αλήθεια θα μπορεί κάπου να πάει να βρει το δίκιο του. Ιδάλλως, κύριε Υπουργέ, θα έχετε καταρακώσει πάσα έννοια ηθικής στην πολιτική. Και αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο γιατί δυστυχώς για μένα, για αυτά που πιστεύω, νομιμοποιεί την ανυπακοή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.